Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να κάνουμε καταγραφή οθόνης σε Windows 11 με το εργαλείο που υπάρχει ενσωματωμένο μέσα στα Windows. Υπάρχουν φυσικά πολλά λογισμικά που μπορεί να γίνει αυτό. Εδώ θα δείξουμε πώς μπορεί να γίνει με το ενσωματωμένο εργαλείο. Θα πάμε στην, στην έναρξη και θα αναζητήσουμε το εργαλείο που λέγεται Snipping Tool ή εργαλείο από κομμάτων στα ελληνικά με αναζήτηση. Βλέπουμε το, βρύ, το βρήκα πολύ εύκολα και για να μην το ψάχνω κάθε φορά μπορώ με δεξί κλικ να κάνω καρφίτσωμα στην έναρξη οπότε θα είναι υποτίθεται καρφιτσωμένο στις εφαρμογές έναρξης τώρα όμως έχει πάει από εδώ κάτω μπορώ να αφαιρέσω κάποια εφαρμογή από εδώ για να πάει στην πάνω σειρά Οπότε μπήκε εδώ ή μπορώ να το μετακινήσω αν θέλω εκεί που θέλω. Άρα λοιπόν ανοίγω το εργαλείο Snipping Tool και επιλέγω αυτό εδώ το εικονίδιο, όχι για καταγραφή σε εικόνα, αυτό εδώ για καταγραφή βίντεο. Πατάω λοιπόν το New. Ας ανοίξω και ένα παράθυρο να υπάρχει ανοιχτό. Πατάω λοιπόν το New και έτσι επιλέγω την περιοχή που θέλω να γίνει η καταγραφή. Και εδώ ρυθμίζω αν θα έχω κλειστό το μικρόφωνο. Τώρα το έχω κλειστό. Δεν κάνει καταγραφή του ήχου. Και εδώ ρυθμίζω αν θα γίνεται καταγραφή του ήχου του συστήματος. Δηλαδή ήχοι που παράγουν τα ίδια τα Windows. Αυτό είναι ενεργοποιημένο. Αν θέλω το απενεργοποιώ, Άλλο τι θέλω να κάνω. Και πατάω το Start. Και αρχίζει σε 1, 2, 3... Αρχίζει τώρα η καταγραφή, βλέπουμε αυτή εδώ την μπάρα. Μπορώ να κάνω παύση αν θέλω της καταγραφής, να τη συνεχίσω ή αν κάτι δεν πάει καλά να την διαγράψω εντελώς και με αυτό το κουμπάκι σταματάω την καταγραφή. Θα μπορώ αν θέλω να τα ανοίξω να το επεξεργαστώ ή με το αποθήκευση πατάω αποθήκευση. Θα πάει στο φάκελο βίντεο. Μπορώ να θέλω λοιπόν να βρω την καταγραφή μου είναι στο φάκελο βίντεο είναι κάποιο από αυτά εδώ αν πατήσω λεπτομέρειες ποιο είναι το πιο πρόσφατο και έτσι λοιπόν δείξαμε έναν πολύ απλό τρόπο να κάνουμε καταγραφή βίντεο που ισχύει μόνο για Windows 11 σας ευχαριστώ